Σακράντη, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν. Αγιασμό πραγματοποίησαν μέλη και φίλοι του Συλλόγου Θεσσαλών Ομούς Ερών Παναγία Ξενιά την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο χώρο του Συλλόγου στη γωνία Δημογερόντων και Δυτικής Θράκης. Τα εγγένεια και ο αγιασμός τελέστηκαν με κάθε λαμπρότητα από τους Μητροπολίτες Ερών και Νιγρίτης, κύριο κύριο Θεολόγο και Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο κύριο Εγνάτιο, ενώ τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία Κόλια Τσαρουχά, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, αντιδήμαρχοι και πολλοί ακόμη εκπρόσωποι φορέων και αρχών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλών, καθώς στην πόλη μας φιλοξενείται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Ξενιάς, προστάτηδος του Συλλόγου. Με αφορμή την έλευση δια των τιμίων χειρών σας της Επτής και χαριτοβρήτου εικόνος της Παναγίας της Ξενιάς, προστάτηδος και εφόρου όχι μόνον της περιοχής της Μαγνησίας, αλλά και συνόλης της Θεσσαλικής γης, σας παρακαλέσαμε εσείς να τελέσετε κατά λόγων δικαιοσύνης, αλλά και διαλόγου συμβολικούς τον αγιασμό για τον Σύλλογο Θεσσαλών του Νομού Σερών. Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους εμάς, Διοικητικό Συμβούλιο και λοιπά μέλη του Συλλόγου των Θεσσαλών του Νομού Σερών, Παναγία Ξενιά. Σήμερα εγγενιάσαμε τα νέα μας γραφεία υπό τη σκέπη και τις ευλογίες της Ορθοδόξου τοπικής μας Εκκλησίας, αλλά βρισκόμαστε και στην ευχάριστη θέση να νιώθουμε ιδιαίτερα συγκινημένοι, διότι πριν από λίγη ώρα υποδεχθήκαμε τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Ξενιάς που μεταφέρθηκε για προσκύνημα στην πόλη των Σερών ύστερα από πρωτοβουλία και ενέργειες του Σιπτού μας Ποιμενάρχη Μητροπολίτου Σερών και Νιγρίτες κυρίου Θεολόγου. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, έργο τέχνης, στο οποίο πάνω από το καθαυτό μηνιαίο ημερολόγιο απεικονίζονται τα τρία από τα καλύτερα τοπία των τεσσάρων νομών της περιφέρειας της Θεσσαλίας, την προμήθεια του οποίου, συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλες και όλους που μας τύπησαν με την παρουσία τους στα τελεσθέντα εγγένεια, ακόμη και για δώρα σε αγαπημένα πρόσωπα. Είμαι πολύ συγκινημένος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μια τέτοια εκδήλωση φαντάζομαι ότι είναι σπάνιο φαινόμενο, δεν έχει ξαναγίνει στην πόλη των Σερών ένας πολιτιστικός σύλλογος να εγγενιάζεται από τρεις σεβάσμιους Μητροπολίτες. Τι να πω άλλο, είμαι κατευχαριστημένος και ο κόσμος πάρα πολύ ήρθε να τιμήσει τα εγγένεια της στέγης των Θεσσαλών, όπως συνηθίζω να λέω. Λοιπόν, όλα πήγαν καλά από ό,τι φαίνεται. Με το αίτημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη σας κυρίου Θεολόγου, ο οποίος όπως ξέρετε κατάγεται από την πόλη του Βόλου, είχαμε και εμείς τη χαρά να φέρουμε την εικόνα της Παναγίας της Ξενιάς, που είναι η θαυματουργή εικόνα για ολόκληρη τη Θεσσαλία και για ολόκληρη την Ελλάδα και για πολλούς ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Το κάναμε με την καρδιά μας, γιατί είναι πάντοτε η παρουσία της Παναγίας ευλογία. Και ευχηθήκαμε να προσκυνήσουν οι άνθρωποι για να πάρουν κουράγιο και δύναμη τους δύσκολους αυτούς καιρούς, όπου πρέπει να κρατήσουμε την ενότητα που πηγάζει από την πίστη μας στην Ορθοδοξία, την αγάπη μας στην πατρίδα μας, και εμείς ξέρουμε τι σημαίνει η ελληνική Μακεδονία και ο ρόλος που εσείς διαδραματίζετε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Ελπίζουμε πάντοτε να σταθείτε ικανοί για να μπορούμε και εμείς να νιώθουμε ασφαλείς στη Θεσσαλία. Η Παναγιά που ενώνει όλους νομίζω θα είναι αυτή που θα δώσει τη λύση και στα πιο δύσκολα προβλήματά μας.